παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη gaming video. Σήμερα θα παίξουμε μετά από πάρα πολύ καιρό Fall Guys. Ναι, είναι το αγαπημένο μου παιχνίδι. Μπορεί πλέον να είχα ξενερώσει που δεν γίνονται αλλαγές, αλλά πάντα θα είναι μέσα στην καρδιά μου. Και επειδή ξέρω ότι το λατρεύετε πολύ από εσάς, είπα να το ανοίξω να δούμε τι έχει γίνει. Το αγαπημένο μου μπαρμπαδελάκι είναι εδώ και με περιμένει. Εννοείται ότι θα του αλλάξουμε τα ρούχα, αλλά πρώτα πρέπει να τσεκάρουμε το store, γιατί έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές. Μου το είχατε στείλει σε μήνυμα στο Instagram, αλλά εγώ δεν μπορούσα να πέσω. Δείτε τι έχει! Melon Leaks, σαν να είσαι παγωτό καρπούζι. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Όλα θέλουν λεφτά, όλα θέλουν λεφτά. Φράουλίτσα, φράουλίτσα, κάνε μια καλίτσα. Αλλά εγώ έχω έρθει για να σας δείξω αυτό! Marvel στο Fall Guys. Έχουμε το Thor, δείτε τον. Είναι ο Thor. Τον Hulk, δείτε τι καλός που είναι. Δείτε τον, είναι τέλειος. Και έχουμε και τον Captain America. Δίπλα έχει και τον Sam Wilson, αλλά ο Captain America είναι. Δείτε, είναι ο ίδιος. Τι είσαι, τι είμαι, τι είσαι. Όλα ταιριάζουν τέλεια στα μπαρμπαδελάκια. Και φυσικά πρέπει κάποιον να αγοράσουμε και δεν ξέρω πραγματικά ποιον να διαλέξω. Μου αρέσει ο Hulk, ωστόσο είναι λίγο γριεμένος και με τρομάζει. Μου αρέσει ο Thor και ο Captain America. Αλλά ο Captain America είναι λίγο πιο basic μπαρμπαδελάκι, ενώ ο Thor έχει γίνει μεγαλύτερη τέχνη πάνω του. Έχει γίνει δουλίτσα εδώ πέρα. Οπότε θα πάρουμε τον Thor. Δεν γίνεται να ξεκινήσουμε να κάνουμε βίντεο Fall Guys χωρίς να πάρουμε καινούριο skin. Και είμαστε έτοιμοι! Έχω τον Thor. Είμαι ο Thor, βασικά τώρα που το σκέφτομαι. Πριν ξεκινήσουμε να παίζουμε με το Thor, να σας υπενθυμίσω ότι όπως πάντα κάτω στην περιγραφή θα σας έχω το link από το creatorshop.gr, από όπου μπορείτε να αγοράσετε όλο μου το merch. Έχουμε βγάλει πλέον ένα υπέροχο crop top, είναι αυτό εδώ που φοράω. Και φυσικά έχουμε και τις τσάντες, οι οποίες μπορεί να είναι και sold out, δεν ξέρω τι γίνεται τη στιγμή που το βλέπετε. Αλλά αν δεν είναι, είναι πολύ καλή ευκαιρία για να αγοράσετε και τσάντα, αλλά και κασετίνα Κωνσταντίνα. Τσεκάρετε λοιπόν το link κάτω στην περιγραφή για να κάνετε τις αγορές σας. Και πάμε να δούμε τι μπορούμε να παίξουμε. Έχουμε τα main games, έχουμε τα κλασικά games και discovery που έχουν τα custom games. Τι ωραίες πίστες! Black and white, wow! Parkour, chill parkour, was Landers Fuel. Αυτοί γιατί να έχουν βάλει 9.900 άτομα like. Like, subscribe. Okay. Από το να παίζω βαρετές πίστες, νομίζω καλύτερα να δοκιμάσουμε αυτό. Λοιπόν, λέει ότι οι μέλισσες ανοίγουν το σπίτι τους για να το εξερευνήσουμε. Α, έχουν μελισσούλες! Είναι στο PC του πάνω, οπότε πρέπει λίγο... έχει κενό εδώ πέρα. Πρέπει λίγο να βρω τα κουμπιά για να μην κάνω καμιά χαζομάρα. Δείτε, είναι κανονική μέλισσα! Τέλεια. Και τώρα πρέπει να πάμε από εδώ, τρέχοντας. Ωραία, 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 ωραία. Ρε, πώς έβαλε μέλισσες. Ερχόμαστε από εδώ πάνω. Τσίκατο! Πάρ! Πάρ! Συγκεντρώσου! Μοθόρ. Πολύ φορά πήρες, Κωνσταντίνα. Καλύτερα να είσαι πιο προσεκτική. Θα συγχωρέσετε τα λάθη μου, αλλά έχω να παίξω πάρα πολύ καιρό. Το Steam έλεγε ότι έχω να το ανοίξω από 20 Φεβρουαρίου, το οποίο είναι πάρα πολύ. Οπότε θα μου επιτρέψετε λίγο να είμαι νουμπάκι για κάποιο καιρό. Για ένα δυο πιντάκι. Ωραία, 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 ωραία. Εντάξει. Έφυγε από εκεί, φτιάξε την κάμερα, Κωνσταντίνα, γιατί έτσι δεν πας πιθανά. Ωραία, και πάμε στις τραμπάλες. Μόνη μου είμαι, τι μπορεί να πάει λάθος στις τραμπάλες, μόνο να τις έχει βάλει πάρα πολύ μακριά. Νομίζω καλύτερο είναι λίγο να τις σηκώσω για να είμαι σίγουρη ότι θα... Α, όχι, δεν είναι πολύ μακριά, εντάξει. Α, έχει και checkpoint εδώ πέρα. Και εδώ είναι και καλά οι κυρίθρες. Και μπορείς να κάνεις boink. Και να βρεις, έχει δύο διαφορετικούς δρόμους. Έχει τον πάνω που ανεβαίνεις με τον boink. Έχει και τον κάτω. Δεν ξέρω ποιος είναι καλύτερος, θα μάθουμε. Λοιπόν, επειδή είμαι νουμπάκι, πρέπει να πηγαίνω safe. Θα πάμε λίγο και από κάτω να δούμε τι γίνεται εδώ. Αυτά είναι σταθερά ωστόσο. Και είναι
μαύρα κίτρινα για να έχουν το χρώμα της μέλισσας. Γιατί άρχισα απλά να πηδήξω. Δεν ξέρω τι μου αρέσει περισσότερο. Θα πάω από πάνω, νομίζω είναι πιο ωραίο. Και ελπίζω να έχω χρόνο, γιατί εγώ το έχω δει εδώ πέρα ότι κάνω ξενάγηση. Και θα μου έρθει ένας χρόνος από το πουθενά. Και θα πω, α, δεν προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω. Αυτά τι είναι. Κάθομαι. Α, checkpoint είναι. Wow, ok. Έρχεσαι εδώ. Μετά μπορώ να πηδήξω πάνω στις μελισσούλες. Ναι. Και κάνεις boing και περνάς. Οκ, δεν ήταν δύσκολη, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία. Μπράβο σε σένα που την έκανες. Και κάνω το χορευτικό. Το χριστουγεννιάτικο χορευτικό μου. Πολύ καλά. Πάμε όμως να δοκιμάσουμε και άλλα. Θα πάμε στο Wastelanders Fuel, το οποίο κάτι λέγει parkour. Okay. Λοιπόν, 3, 2, 1. Πολύ περίεργη πίστα. Τελείως διαφορετική από αυτή που μπήκαμε. Αυτά τα κόκκινα τι είναι. Τίποτα, πατάμε κανονικά. Α, και ξεκινάνε λογικά 2. Χωρίζονται μισή-μισή αν ήταν γεμάτο το λόμπι. Και κάποιοι θα πήγαιναν από εκεί, κάποιοι από εδώ. Από κάτω τι έχει και είναι κίτρινο. Wow. Όχι! Γιατί. Πού έπεσα. Όχι, πες μου ότι τώρα. Τι πρέπει να κάνω. Αυτό χάνει πάρα πολύ χρόνο όμως. Θα έπρεπε να πέφτεις και να χάνεις, όχι να πηγαίνεις εδώ για να πέσεις. Τι μπαγκαρισμένη πίστα έκανε ο άλλος. Τώρα τι κάνω. Ρε, την έχει πάει ίσα-ίσα και δεν μπορείς να πέσεις και να χάσεις. Α, ευτυχώς μπόρεσα και έπεσα. Για να ξεκινήσεις από το checkpoint σου, δηλαδή είμαι αρτών. Άμα πέσω εγώ κάτω, τι γίνεται. Οπότε, αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να πας από εδώ. Εδώ θεωρητικά θα έπρεπε να σε πετάει ένα ηχητικό κύμα, αλλά δεν έχει ηχητικό κύμα. Ωραία, οπότε πάμε εδώ. Έχουμε πάρει ένα checkpoint τουλάχιστον. Ερχόμαστε εδώ από τα σφυράκια που δεν είναι δύσκολα. Και μετά πάμε εδώ, κρατιόμαστε, σηκωνόμαστε και εδώ λογικά έχει checkpoint. Τώρα το κακό είναι ότι άμα πέσεις εδώ, λογικά δεν μπορείς να φύγεις από αυτό το μέρος. Οπότε δεν πρέπει να ρισκάρεις. Γιατί θα εγκλωβιστείς για πάντα εκεί πέρα. Λοιπόν, τώρα πάμε από εδώ, το οποίο έχει αυτό το δρόμο που δεν ανεβαίνεις εύκολα και μετά έρχεσαι εδώ. Έχει αυτά τα σφυράκια και τα λοιπά. Και μετά έχει πάλι αυτή τη χαζομάρα που άμα πέσεις δεν μπορείς να φύγεις. Και τώρα ερχόμαστε εδώ. Και πέρασα. Εύκολη πίστα, αλλά χαζή κομπλεξική από την άποψη ότι δεν σε αφήνει να πέσεις να ξαναβγεις στο checkpoint σου. Οι μελισσούλες ήταν πολύ καλύτερες. Δείτε τι βρήκα. The Big Old Tree. Είναι και καλά δέντρο. Ρε, respect σε όλους αυτούς που φτιάχνουν αυτές τις πίστες. Είναι υπέροχες. Ανυπομονώ να ξεκινήσουμε τα live, γιατί από Σεπτέμβριο θα ξεκινήσουμε και τα live στο καινούριο στούντιο. Από Σεπτέμβριο. Αυτό το μήνα, ναι. Θα παίζουμε διάφορα παιχνιδάκια. Δεν σας αποκαλύπτω ακόμη λεπτομέρειες. Δείτε ότι καλά. Για να τα μάθουμε μαζί. Λοιπόν, για πέταξέ με πάλι, γιατί αυτή ήταν αναγνωριστική για να δω που πρέπει να πάω. Και νομίζω το καλύτερο είναι να πάω εδώ πάνω, που λογικά μου έχει κάνει σκαλάκια με τις μπουμίτσες, ναι. Και ανεβαίνω εδώ, στο οποίο δεν έχω checkpoint. Α, έχω checkpoint, τέλεια. Γιατί θα μπορούσε να είναι τύπου only up, έτσι φαινότανε. Εδώ πάμε εδώ και προχωράμε σε αυτό το σημείο. Όπου θα μπούμε εδώ μέσα. Ναι. Μας βάζει βελάκια για να βλέπουμε πού πηγαίνουμε. Και τώρα πάμε εδώ στο νουφαράκι και καλά. Σ' άλλο νουφαράκι και εδώ εδώ. Εδώ εδώ. Πάρα πολύ ωραία πίστα. Και δεν είναι και πολύ δύσκολη, γιατί το νόημα είναι να είναι και να μπορούμε να την παίξουμε έτσι. Τίποτα. Πού πάω. Μήπως πρέπει να πάω εκεί. Δεν ξέρω. Όχι. Ωραία. Εγκλωβίστηκα. Παίρνω πίσω ό,τι είπα πριν λίγο. Δεν μου αρέσει. Από εδώ πηγαίνουμε εκεί πέρα. Οπότε μόνο από εδώ μπορώ να πάω. Όχι! Νομίζω πρέπει να χάσω για να με βγάλεις το checkpoint, ναι. Λοιπόν,
Έλα, με πέταξε. Αυτό τι κάνει? Δεν κατάλαβα τι έκανα. Έπρεπε να πηδήξω πάνω για να το ενεργοποιήσω. Τέλος πάντων, πάμε από εδώ. Και μετά λογικά πρέπει να κάτσουμε εδώ πέρα για να μας πετάξει κάπου. Ναι. Πέταμε! Όχι εκεί! Τουλάχιστον ενεργοποιήθηκε αυτό. Γιατί... Δεν κατάλαβα τι έπρεπε να κάνω, αλλά τέλος πάντων, πέταμε. Με πέταξε, τέλεια, μπράβο. Λοιπόν, και τώρα πρέπει να πάμε σε αυτό το διάδρομο, τον οποίο πρέπει να περάσουμε. Ωραία, και τώρα περνάμε εδώ, πάρα πολύ ωραία. Οι μπουνίτσες θα μας πετάξουν εδώ πάνω. Και αυτό είναι ενεργοποιημένο. Εδώ. Ωραία, περνάμε εδώ, πήραμε και checkpoint. Εντάξει, τουλάχιστον χαίρομαι που έχω χρόνο, γιατί θα μπορούσε να είναι καταπληκτικός και να μην μας δώσει πολύ χρόνο. Όχι! Νομίζω πρέπει να πηδήξει. Ναι, ναι, ναι. Και μετά από εδώ και καλά λέει από εδώ. Αλλά... Α, χωράω. Πω, η μουσική με έχει εκνευρίσει. Τώρα, α, εδώ μέσα έχει ένα αεράκι. Δεν κατάλαβα τι έγινε, αλλά έφτασα στον τερματισμό. Πάρα πολύ ωραία πίστα. Και όμορφη και πολύ ωραία. Μπράβο. Ρε, δείτε τι έχουν φτιάξει. Bean Vegas. Τι είναι αυτό? Είναι για να βγάλεις φωτογραφία. Wow! Εδώ έχει κάνει το Παρίσι, έχει κάνει τον πύργο του Άιφελ. Λοιπόν, δεν υπάρχει το τι έχει γίνει σε αυτό το παιχνίδι. Ρε, τι έχουν κάνει κάποιοι εδώ πέρα? Ρουλέτα! Φρουτάκια! Δεν το πιστεύω! Λέει στην αρχή όταν μπαίνεις 12 λεπτά, λέει, για να βγάλεις φώτος και κάτι στα κινέζικα. Οπότε... What? Μπορείς να ανέβεις στον πύργο του Άιφελ. Δείτε τι έχει κάνει. Ρε, δεν το πιστεύω. What? Έχει κάνει εκεί ένα μπαρ. Έχει κάνει και καλά καζίνο, φοίνικες. Τι είναι όλο αυτό? Χαμός. Απίστευτο, εντάξει. Υπέροχο. Welcome to Bean Vegas. Δεν το πιστεύω, ρε. Δείτε τι καλό. Μπράβο. Και πάμε να δούμε το Pixel Path, γιατί είναι πολύ όμορφη. Φαίνεται τουλάχιστον. Βέβαια λέει ότι είναι κάτι για parkour. Ενώ οι προηγούμενες που ήταν πιο ωραίες ήταν τύπου art. Δεν ήταν δηλαδή ανταγωνιστικές. Ήταν για να μπεις μέσα και να δεις wow τι έχουμε φτιάξει. Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Δείτε το τι ωραία χρώματα έχει πάλι. Ωραία, πήραμε ένα checkpoint το οποίο δεν χρειαζόμαστε, γιατί η πίστα φαίνεται αρκετά απλή. Εδώ είναι όλα με ουράνιο τόξο. Αυτό ακόμη δεν έχω καταλάβει πώς λειτουργεί. Τέλος πάντων, δεν το χρειάζομαι. Ωραία, ερχόμαστε εδώ. Φεύγουμε από το αεράκι. Ανεβαίνουμε εδώ. Φύγε. Παίρνουμε φόρα. Wow. Σταμάτα να τρέχεις. Περνάμε αυτό το εμπόδι. Ερχόμαστε εδώ. Παίρνουμε πάλι φόρα. 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 Πού πάω, πού θα καταλήξω? What? Wow, πάρα πολύ ωραία πίστα! Εντάξει, το έχουν πάει next level. Πώς το κάνει αυτό? Ωραία! Και φτάσαμε στον τερματισμό. Ναι! GG's! Τέλεια, ρε εσύ! Πάρα πολύ μου άρεσε το Βολγκές, είναι το καλύτερο παιχνίδι! Πρέπει να παίζει περισσότερος κόσμος για να ασχολούνται περισσότερο με το παιχνίδι και να περνάμε τέλεια. Τέλος πάντων, γράψτε μας στα σχόλια ποια ήταν η αγαπημένη σας πίστα από αυτές που παίξαμε. Δεν ξέρω πότε θα πάω ξαναπαίξω Βολγκές. Θα σας έχω αφήσει εδώ πέρα το βίντεο όπου βαθμολόγησα όλα μου τα skins στο Fall Guys για να δείτε
πια έχω στην ντουλάπα μου. Μην ξεχάσετε να πατήσετε like σε αυτό το βίντεο και να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!